Σε λίγη ώρα, αναμένουν μάλλον σε λίγη ώρα το πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως είπες και εσύ και έχουμε μεταδώσει ήδη νωρίτερα. Από νωρίτερα καταφθάνει με μειωμένη ταχύτητα στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα αναμένεται να καταπλέψει κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με το λιμενικό στην ακτή Ξαβερίου που βρίσκεται απέναντί μας. Εκεί όπου έχουν σπεύσει αυτή την ώρα δεκάδες κυριολεκτικά οχήματα τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας και του λιμενικού, προκειμένου να παράξουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί τόσο στο πλήρωμα αλλά και στους ίδιους επιβάτες. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι λίγο μετά τις 12 είχαμε αυτή την είδηση ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο τέταρτο γκαράζ του πλοίου Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προγραμματισμένο. Είχε αναχωρήσει λίγο μετά τις 9.30 από το λιμάνι του Πειραιά για το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όπου επρόκειτο να φτάσει λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί. Η πυρκαγιά αυτή λοιπόν έγινε αντιληπτή πρώτα αρχικά από μία μυρωδιά έντονη, όπως λένε τουλάχιστον οι πρώτες μαρτυρίες από τους επιβάτες του πλοίου, και συνέχεια άρχισε να βγαίνει καπνός από τους αεραγωγούς του πλοίου, οι οποίοι βεβαίως επικοινωνούν οι αεραγωγοί αυτοί του πλοίου με τη μηχανή αλλά και με το χώρο του γκαράζ. Μάθαμε λοιπόν λίγο αργότερα από το λιμενικό ότι στο τέταρτο γκαράζ εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα φορτηγό, κατά πάσα πιθανότητα ένα φορτηγό ψυγείο, το οποίο είχε μπει εδώ, είχε κανονικά μπει στο λιμάνι του Πειραιά με προορισμό. Ναι, βέβαια. Οι 875 επιβάτες και τα 141 άτομα πλήρωμα είναι ασφαλή. Είναι καλά στην υγεία τους και είναι ασφαλείς. Έχουν λοιπόν συγκεντρωθεί οι 875 επιβάτες σε δύο σταθμούς συγκεντρώσεων, σε δύο σταθμούς συγκέντρωσης στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου, όπου υπάρχει και μεγαλύτερος χώρος, δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, στο πίσω μέρος του πλοίου, στο κατάστρωμα, σε δύο σημεία όπου είναι τα master station ή σταθμοί συγκεντρώσεις. Εκεί έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος από το πλήρωμα, ακούγοντας τις οδηγίες, υπακούντας τις οδηγίες του πληρώματος, το οποίο έχει βεβαίως και το όλο κοντρόλ και τον όλο έλεγχο της κατάστασης. Δεν υπάρχει πανικός, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Φυσικά υπάρχει ανησυχία στον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει πανικός, δεν υπάρχει λόγος ο κόσμος να είναι πανικοβλημένος αυτή τη στιγμή απάνω, τουλάχιστον από ό,τι μας μεταφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να μπορέσουμε να το ξέρουμε αυτό. Οι μαρτυρίες λένε αυτό, ότι είναι με απόλυτη ασφάλεια ο κόσμος συγκεντρωμένος σε δύο σημεία του πλοίου, στο πρυμναίο τμήμα, στο κατάστρωμα επάνω. Έχουν φορέσει τα σωσίβια τους, βρίσκονται εκεί και περιμένουν τις οδηγίες του πληρώματος για το τι θα κάνουν, πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα κατέβουν όταν φτάσουν στο λιμάνι του Πειραιά. Η άφιξη αυτή αναμένεται να γίνει σύμφωνα με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος λίγο μετά τις 3.30. Νίκο, ότι από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται συνεχώς. Φυσικά ο Υπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός είναι στο κέντρο επιχειρήσεων. Επίσης, ότι το πλοίο έχει δίπλα του 5 σκάφη του λιμενικού, σπέβδουν άλλα 4 και επίσης 7 παραπλέοντα πλοία, 5 ρημουλκά, καθώς και τη φρεγάτα Λίμνος. Νίκο, έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Θα τα μεταφέρεις όπως ακριβώς είναι η πληροφόρηση αυτή, Ευγενία. Σπέβδουν όλα αυτά τα μέσα, έχουν σπεύσει όλα αυτά τα μέσα και συνεπικουρούμενα και από άλλα τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή ή θα βρίσκονται σε λίγη ώρα στην περιοχή. Το καλό επίσης ότι έχουμε καλές καιρικές συνθήκες λίγες ώρες πριν την αύξηση των ποφόρ, για να το πούμε και αυτό, ότι εάν μιλάγαμε με 24 ώρες μετά θα είχαμε ένα θέμα και με τον καιρό που δεν έχουμε αυτή την ώρα. Η θαλάσσια περιοχή, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, είναι μεταξύ της νησίδας Άγιος Γεώργιος. Είναι αυτή η νησίδα που όσοι έχουμε ταξιδέψει φεύγοντας από την Πειραιά, που βλέπουμε ένα μικρό νησί λίγα μίλια από το Σούνιο, όπου βρίσκεται κατεστημένο ένα αιολικό πάρκο. Είναι αυτή η νησίδα, είναι κοντά στην Ίδρα, σε αυτό το διάβλο. Δηλαδή το πλοίο έχει αποπλέψει περίπου, έχοντας διανύσει γύρω στα 30 με 32 μίλια από το λιμάνι του Πειραιά, οπότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα με την πυρκαγιά στον γκαράζ του. Λειτουργήσαν, τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε από το λιμενικό, οι αυτόματοι εκτοξευτήρες νερού αλλά και υδατοστεγείς πόρτες. Δεν έχουμε εικόνα για το αν έχει υπάρξει μέχρι αυτή την ώρα πρόσβαση από μέλους του πληρώματος ή μέλη του πληρώματος στο γκαράζ και στο σημείο που φλεγόταν ή συνεχίζει να φλέγεται
το συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα, να επαληθευτεί για το αν δηλαδή προσέγγισε, κατάφερε να προσεγγίσει κάποιος από τα μέλη του πληρώματος, διότι όπως καταλαβαίνουμε, πυρκαγιά σε κλειστό χώρο πλοίου με τόσες πολλές αναθυμιάσεις, που μπορεί να μην έχει πολύ φλόγα, αλλά αν έχει πολλές αναθυμιάσεις, υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, λειτουργήσαν τα μέσα του πλοίου και για να φρεσκάρω λίγο και τη μνήμη μας, να πω ότι το Ευφέρειος Βενιζέλος ανακατασκευάστηκε από την εταιρεία που το έχει στην ιδιοκτησία της, την ΑΝΕΚ, πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο και ξαναμπήκε στα δρομολόγια αφού του είχε μεταφερθεί ή μετακινηθεί στο εξωτερικό, ξαναεπέστρεψε στα δρομολόγια στην γραμμή συγκεκριμένα των Χανίων. Έγινε μια γενική μετασκευή στην Ελλάδα σε πάρα πολλά τμήματα, στο Κομοδέσιο, στις μηχανές, στο ξενοδοχειακό κομμάτι του πλοίου, και έκτοτε από πέρσι εκτελεί αυτά τα δρομολόγια. Πειραιάς Χανιά είναι ένα από τα πλοία της ακτοπλοίας μας που είναι αρκετών ετών, θα λέγαμε βέβαια, δεν είναι από τα πολύ καινούρια, αλλά με υποδομές και με συστήματα τα οποία πληρούν βεβαίως τους κανόνες του IMO, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, και εκτελούσε τους πλόες κανονικά όλο αυτό το διάστημα, συνδέοντας τον Πειραιά με τα Χανιά και αντίστροφα. Είναι ένα πλοίο το οποίο το επέλεγαν πάρα πολλοί Χανιώτες και κατέβαιναν στο λιμάνι του Χανίων. Θα είσαι μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος, τον Νίκο Λαγκαδιανό. Θα πας στο σημείο που θα υποδεχθείς το πλοίο. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ σου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα διακόπτουμε για οτιδήποτε νεότερο. Μείνετε εδώ. All around.